Επιστρέφουμε στην αξιολόγηση, διαπραγμάτευση και τα σχετικά, κύριε Μαντά, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί χθες είχαμε μία ακόμη αποτυχία. Εκτός αν δεν ήταν αποτυχία, πάλι και το βαφτίσετε διαφορετικά. Γιατί και αυτό παίζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι ήταν λοιπόν το χθεσινό? Εσείς ήδη το βαφτίσατε πάντως. Το βάφτισα γιατί είναι μια πραγματικότητα την αποτυχία, αφού δεν κλείσαμε. Α, μάλιστα. Δεν είναι? Ωραία. Τι είναι, κύριε Μαντά? Λοιπόν, θα σας πω τη δικιά μου άποψη. Παρακαλώ. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω από το εξής. Τι είχαμε χτες? Είχαμε μία... γνωρίζαμε περίπου προς τα πού θα κινηθεί το πράγμα. Το θέμα το ελληνικό ήταν τρίτο θέμα στο Eurogroup. Είχαμε κάνει ό,τι είχαμε κάνει και νομίζω ότι ήταν μία σημαντική πρόοδος αυτό το διάστημα, δηλαδή μετά το Eurogroup το προηγούμενο. Σημαντική πρόοδος αυτή αποτυπώνεται σε διάφορα θέματα. Θα πω δύο ενδεικτικά. Είναι η συμφωνία στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Νομίζω ότι δίνει ανάσες, μπορεί αυτό να δώσει ανάσες, έχει κλείσει αυτό. Έκλεισε. Όπως και το κλείσιμο του δημοσιονομικού κενού για το 18. Ναι, εντάξει, έχει κλείσει. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί νομίζω ότι είναι πυρηνικό να καταλάβει κανένας τι είναι αυτό το οποίο καθυστερεί τη διαπραγμάτευση. Όχι, μάλιστα. Πριν μας πείτε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, πρέπει να μας πείτε γιατί πέφτουμε έξω στις ημερομηνίες. Δεν διότι πέφτουμε έξω. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι σχεδόν όλους τους υπουργούς. Κοιτάξτε. Η 20η Μαρτίου πια έχει τεθεί. Ακούστε. Γιατί αυτό δείχνει, δεν είναι ότι πέφτουμε έξω. Mm. Είναι μια πολιτική βούληση η οποία προσδιορίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δικιά και βοηθάει. Δικιά μας πολιτική βούληση. Mm. Πολιτική βούληση δηλαδή και αποφασιστικότητα να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με ένα βιώσιμο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Μα εκτιμάει κανείς τώρα. Θα έλεγα λοιπόν. Λίγο ορθολογικά. Ας πάμε. Όταν εκτιμάει κάποιος. Κάπου αλλού να το πείτε αυτό για τον ορθολογισμό, κύριε Λύριτζη. Πρέπει να συζητήσουμε, διότι εδώ είπατε τη σωστή λέξη. Διότι εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός, θα έλεγα, ειδικά σε ορισμένα σημεία, ο οποίος δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Μια που λέγαμε και πριν. Παραλογισμός. Βεβαίως. Και θα σας πω. Τι εννοώ? Για πείτε. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε την εξής διαδικασία. Από το Σεπτέμβρη, εμείς λέγαμε ότι είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση. Αυτό το οποίο ουσιαστικά έγινε και εξελίχθηκε αρκετούς μήνες πιο πριν, από τότε που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε κάνει την εκτίμηση ότι με τα μέτρα που έχουμε φτάνουμε στο 1,5% και όχι στις 3,5% το 18. Και από τη στιγμή που ταυτόχρονα υπήρχε η απέτηση από τη Γερμανία και την Ολλανδία, για κατά δεύτερο λόγο, ωραία, για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, έρχεται το ΔΝΤ με μια αυξημένη δύναμη. Μάλιστα. Και βάζει στο τραπέζι, εκτός των άλλων, που είναι κατά τη γνώμη μου ιδεολογικές του αιμονές, αλλά έχει και βάθος αυτό το πράγμα, εννοώ για τα εργασιακά, ναι. Βάζει την απέτηση για να πάρουμε μονομερή μέτρα, μέτρα καθαρά, πάνω από 4 δισεκατομμύρια πρόσθετα μέτρα για να φτάσουμε το στόχο του 3,5%. Αυτό οι θεσμοί, και αυτό το είπανε και με επίσημο τρόπο, λέγανε ότι μπορούμε με αυτά τα μέτρα να φτάσουμε το 3,5%. Η εμπλοκή λοιπόν υπάρχει εκεί. Μεταξύ η εμπλοκή. Αλλά συμφώνησαν τελικά, από ό,τι καταλάβαμε. Όχι. Μεταξύ τους. Όχι. Και στα εργασιακά. Όχι. Πώς όχι? Όχι, μην είστε βιαστικός. Δηλαδή, λέτε συμφώνησαν. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ένα λεπτό. Ότι τα βρήκαν τελικά ρεπορτάζ μεταξύ τους αυτό το πακέτο. Ακούστε λίγο. Εδώ, πέρα από το ρεπορτάζ, βάζουν και δημόσιες δηλώσεις. Ναι. Λέτε τα βρήκανε μεταξύ τους. Τότε γιατί και ο Ντάισεμπλουμ την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο Eurogroup, και ο Μοσκοβισή απαντώντας σε ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη, μιλάει για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Γιατί? Άρα, και για να καταλήξω, βρισκόμαστε σε ένα συμβείο οπωσδήποτε κομβικό. Αυτό το δείχνει και η παραμονή του Οικονομικού Επιτελείου στις Βρυξέλλες, ώστε τις τρεις επόμενες μέρες να γίνει αυτό που πιθανά δεν μπορούσε να γίνει. Το είναι υποχώρηση πάντως, το μένουμε εκεί. Εσείς, δεν το θεωρείτε θετικό? Όπως... Μα τι θέλετε τώρα να όχι, πούμε? Όχι, δηλαδή, λέμε την πραγματικότητα. Εγώ λέω την πραγματικότητα, εγώ την περιγράφω. Δεν είναι υποχώρηση. Εσείς λέτε επίθετα. Εγώ περιγράφω την πραγματικότητα. Ο καθένας σας κρίνει. Εσείς την κρίνετε. Η υποχώρηση είναι πολιτικό όρος.
Εσείς αν θεωρείτε, κοιτάξτε κύριε οικονόμου, αν θεωρείτε υποχώρηση το ότι εδώ εκδηλώνεται μια αποφασιστικότητα της, ναι, μια αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς στο ότι μένει το οικονομικό επιτελείο εκεί και άρα οποιοδήποτε τεχνικό, ακούστε με λίγο. Κύριε Μαντά, αυτό λέω, ότι η δική μας πλευρά είναι σε πίεση, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι πρέπει να λέμε, διότι περνάμε ωραία. Είμαστε σε πίεση αυτή τη στιγμή. Προφανώς είμαστε σε πίεση. Αυτό λέμε. Αλλά είναι και πολλοί άλλοι σε πίεση. Μην το ξεχνάτε αυτό. Εμείς είμαστε κυρίως σε πίεση. Να το πω έτσι. Να το δεχτώ αυτό, να κάνω μια υποχώρηση, αφού εσείς λέτε ότι έχουμε υποχώρηση. Θα κάνω εγώ λοιπόν μια υποχώρηση για να πω το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι ότι το οικονομικό επιτελείο θα έχει τη δυνατότητα εκεί επιτόπου, με όλους τους θεσμούς και όλα τα τεχνικά κλιμάκια, να μπορεί να μετακινήσει. Αν θέλετε να, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών χτες, να αναδιαρθρώσει τη σειρά έτσι ώστε να επικεντρωθούμε στα βασικά θέματα. Πού είναι οπωσδήποτε μέχρι τα εργασιακά. Μέχρι Πέμπτη, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, και πέρα από τους κύκλους, μίλησε και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χθες, ο κύριος Σάκης. Στην ΕΡΤ και είπε ο άνθρωπος ότι μέχρι Πέμπτη πάμε για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως. Στα βασικά της, στο κομμάτι του τεχνικότητας. Ισχύει αυτό. Βεβαίως ισχύει. Βεβαίως. Γι' αυτό πάμε να ολοκληρώσουμε στα βασικά της και να ξεκαθαριστούν από όλες τις πλευρές οι θέσεις και οι απόψεις. Και ακούστε με λιγάκι, ακούστε με λίγο. Ναι. Να πω και κάτι ακόμη. Το ότι μένει εκεί το οικονομικό επιτελείο και επιταχύνεται αυτή η διαδικασία, πέρα από το ότι δείχνει την αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς, δείχνει κατά τη γνώμη μου και την θέληση και των άλλων μερών να κλείσουμε. Δέχεστε τη συμφωνία με αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις? Δηλαδή, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ψηφίσει συμφωνία που θα περιλαμβάνει απελευθέρωση των απολύσεων? Νομίζω ότι δεν θα έρθει τέτοια συμφωνία. Θα σας πω λίγο το εξής. Τι συζητάμε τότε? Ακούστε. δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία πίεση κυρίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα εργασιακά. Αυτό το γνωρίζαμε, δεν είναι ότι ευνηδιαστήκαμε. Ξέρουμε και την άποψη και την Όμως, υπάρχει. Θυμίζω εδώ ότι από τη δέσμευσή μας, από την συμφωνία στις 15 Ιούλη, είχαμε τη δέσμευση να δούμε αυτό το ζήτημα. Πώς να το δούμε? Υπήρχε η δέσμευση να ανάμεσα στα άλλα, να υπάρξει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία με βάση το πόρισμά της θα κινηθούμε. Το πόρισμα λοιπόν βγήκε. Βγήκε, ναι. Και το πόρισμα πράγματι λέει. Είναι λίγο. Εντάξει, ναι. Στην ισορροπία. Πάνω. Εντάξει, επειδή δεν ξέρω πόσο το έχετε μελετήσει, φαντάζομαι ότι το έχετε δει πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι στα ζητήματα τα κρίσιμα, τουλάχιστον είναι θετικό για αυτή την άποψη που λέμε. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, α, το επαναλάβω, το είπε και ο Αντιπρόεδρος θες, να είμαστε σε μια κατάσταση εξαίρεση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ θα πω και κάτι ακόμη. Γιατί δεν μπορεί όμως, γιατί το λέτε αυτό ότι δεν μπορεί? Εδώ η Ευρώπη πάει σε 2 και 3 ταχύτητες. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Μπορεί και παραμπορεί. Ακούστε. Σε αυτή τη σκέψη. Εδώ μπορεί κανένας να υποθέσει ότι κάποιες δυνάμεις, οι οποίες έχουν το δικό τους τρόπο να σκέφτονται και τις ιδεολογικές τους αναφορές, να λένε ότι η κοινωνική Ευρώπη μας τέλειωσε. Το κοινωνικό πρότυπο αυτό μας τέλειωσε. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε, ξέρω εγώ, τη νέα συνθήκη με τον Τραμπ, δεν ξέρω και εγώ, ναι, και τα λοιπά, την Κίνα και τα ρέστα. Και άρα θα παίξουμε κι εμείς στο αυτό κομμάτι της μείωσης του εργασιακού κόστους. Η δικιά μας άποψη είναι ότι αυτό θα είναι διαλυτικό για την Ευρώπη. Γι' αυτό και αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ έχουν και ουσιαστική και συμβολική σημασία για ολόκληρη την Ευρώπη. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, μια κουβέντα μόνο γι' αυτό, επειδή το γράφει σήμερα η Καθημερινή. Η κυβέρνηση. Θεωρεί το γράφει ότι... Καθημερινή. Όχι, λέω αν ισχύει. Αν ισχύει, το λέω ως πληροφορία. Μάλιστα. Ότι η κυβέρνηση. Μπορεί να έχει καλύτερες πληροφορίες Καθημερινή. Δεν το ξέρω. Επομένα. Θα χρησιμοποιήσει τη Σύνοδο Κορυφής και δεν θα συμφωνήσει εκεί στη διακήρυξη αλληλεγγύης και τα λοιπά που θα ψηφιστεί στην Σύνοδο την επαιτειακή της 25ης στη Ρώμη, χρησιμοποιώντας το ως όπλο για τη διαπραγμάτευση. Σε σχέση με αυτό που είπατε. Εγώ αυτό που ισχύει γνωρίζω. Αυτό? Όχι. Θα σας πω. Θα σας πω τι γνωρίζω. Ναι. Τώρα το τι μπορεί να υποθέσει κανένας και το τι μπορεί να. Ξέρω εγώ, γύρω από αυτό το θέμα να φτιάξει ένα, δεν το ξέρω. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι από τη δική μας την πλευρά το θέμα της κοινωνικής Ευρώπης και του όποιου κεκτημένου
υπήρχε, θα μπει με ένταση στην διαδικασία του συνόδου. Για λάτε τώρα, κύριε Παπαδημητριώτη, να δούμε. Εσείς καλείτε την κυβέρνηση να υπογράψει τώρα όλο το περιβάλλον. Να κλείσουμε τώρα, γιατί ο χρόνος είναι σημαντικότερος παράγοντα.